Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Να που η υγεία τελικά δεν πέρασε και την ξεχάσαμε. Είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους. Και η διαχείριση που έγινε στην πανδημία με δεκάδες χιλιάδες τελικά νεκρούς κοστίζει στην κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να μαζέψει τις πολιτικές επιλογές που πήρε και δεν μπορεί δυστυχώς να φέρει αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν πίσω. Κώστας Πουλακίδας, Σπύρος Σουρμελίδης. Σπύρο, σε σένα το πρώτο σχόλιο. Τόνοι υψηλοί που δεν έχουμε ξανακούσει τόσο έντονα, τουλάχιστον από τον κύριο Ξανθό, ποτέ. Να πούμε ότι ο κύριος Ξανθός έκανε επίσης λόγο για την πιο αδιαφανή, αυταρχική, ιδεολειπτική και καταστροφική διαχείριση πανδημίας στην Ευρώπη. Γιατί τώρα φαίνεται το αποτέλεσμα πραγματικά της ιδεολογικής άποψης της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο της υγείας. Φαίνεται συνεχώς, φαίνεται στην πραγματικότητά μας. Και φαίνεται και από αυτά που λένε οι επιστήμονες. Διότι όπως η κυρία Κοτανίδου, ναι, είναι επιστήμονα, επιστήμονες είναι και ο κύριος Λύτρας. Και πώς δείξαν ότι είναι, ενοχλούνται, του κόψανε την πρόσβαση, λέει, να έχει στοιχεία, πραγματικά στοιχεία από τον ΕΟΔΗ για να μπορεί να συνεχίσει τις μελέτες του. Το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο κύριος Λύτρας με αυτό που έγραψε στο Twitter. Αυτό και μόνο δείχνει ενοχή. Δείχνει δηλαδή ότι το να διαφωνείς με κάποιον, θεμητό. Ωραία, διαφωνείς, τι να κάνουμε. Αλλά το να του κόβεις τα στοιχεία σημαίνει ότι είσαι ένοχος. Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος λέει μια αλήθεια η οποία δεν σε αρέσει, δεν σε βολεύει, δεν σε εξυπηρετεί και επομένως κόβουμε την αλήθεια. Κόβουμε το καλωδιάκι και τελειώνει η ιστορία. Και είσαι και λίγο καθεστώς. Και είσαι και πολύ καθεστώς. Έκοψε το τσιγάρο όμως, Κώστα, και ο Πουλάκης πέρα από τον κόψιμο. Πριν πούμε για τα τσιγάρια αυτά, να ξεκινήσουμε μια έβηση. Είναι θέμα της υγείας. Να ξεκινήσουμε μια έβηση που είναι πρόσφατη, πριν από λίγο. Που και σημαντική ενδεχομένως, να κρύβει πράγματα. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν, είχε έρθει σήμερα στην Αθήνα για να μιλήσει αύριο στο φόρουμ, το Democracy Forum. Είχε προγραμματισμένο γεύμα με τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα το βράδυ σε 9 και 4. Το γεύμα ακυρώθηκε. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν αναχώρησε για τις Βρυξέλλες και είπαν ότι θα βρεθούν το Σάββατο στη Σόφια. Το επισημαίνω, το αναφέρουμε απλώς. Είμαστε στη διαδικασία να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Αν έχει σχέση, για παράδειγμα, με τις εξελίξεις στη Ρωσία, που ανακοίνωσε ότι αύριο θα προσαρτήσει τις τέσσερις περιοχές. Και με τον Nord Stream. Με τον Nord Stream και το θέμα του πλαφών στις τιμές της ενέργειας, όπου η Κομισιόν αρνήθηκε την πρόταση των 15 χωρών και ενδεχομένως να υπάρχουν αντιδράσεις. Ταυτίστηκε η Κομισιόν δηλαδή με το Βερολίνο. Σίγουρα αυτό το τρίγωνο είναι που ενοχλεί και είναι λίγο δύσκολο να πιστέψουμε ότι η κυρία Φον ντερ Λάιεν άδειασε ξαφνικά το Μητσοτάκη για κάποιο θέμα. Όχι, δεν θα το έκανε έτσι άκομψα και αυτό δεν. Απλώς επειδή ο κύριος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με την, κυρία, με την Επίτροπο Διαφάνειας, την κυρία Γιούροβα, θα το συζητήσουμε αυτό μετά. Και ήθελε να επικαλεστεί τη συνάντηση με την κυρία Φον ντερ Λάιεν για να σβήσει τη συνάντηση. Για να πει ότι όλα πάνε καλά. Ωραία, ναι, εντάξει, η ζωή προχωράει και δεν είναι μόνο επικοινωνία, όπως θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Πάμε. Τώρα, επειδή μπορεί να έχει αυξημένο φόρτο, μπορεί να είναι και κάποιο μήνυμα. Πάντως υπάρχει ένα ζήτημα. Είναι αέριο, είναι Ρωσία, είναι Nord Stream 2. Είναι κάτι μεγάλο γίνεται για να φύγει από. Να έχει έρθει επίσκεψη και να φύγει και να γυρίζει. Δεν θα μιλήσει και στο φόρουμ. Έτσι, ακριβώς. Ακύρωση την εμφάνισή τη κτλ. Πάμε τώρα στη Βουλή που με ρώταγε. Καταρχά, ακούω το κάνουμε από Πουλάκης. Όχι, δεν ξεκινάμε. Όσο και εγώ και θέλω να πάρω θάρρος εγώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα ξεκινήσουμε με Τσιόβρα. Διότι δεν τα είπε μόνο στο. Δεν είπε μόνο τον κύριο Πλεύρη Βαρκάρη του Αχαίροντα. Είπε ο κύριο Πολάκη ένα ωραίο για τον κύριο Τσιόβρα. Είπε ότι κάνουμε ελαφρά επιδημοτάκια Τσιόβρα για να μην μαλώσει ο Μητσοτάκη. Το άλλο μας ήταν πιο πετυχημένο, το άλλο τον Αχαίροντα. Ήταν λίγο σκληρό, ήταν σε πολλακικό ύφος, αλλά ήταν όσο να είναι λίγο έξυπνο. Γιατί το είπε αυτό, διότι ο κύριος Τσιόβρας είχε υπογράψει την πρώτη μελέτη μαζί με τον κύριο Λύτρα και τη δεύτερη μελέτη δεν την υπέγραψε. Μπορεί να μεσολαβήσει και να πάρει τα στοιχεία ο Λύτρας. Δεύτερο το οποίο είπε. Αναφέρει και στους υγειονομικούς που έχουν φύγει από τη δουλειά, που είναι σε αναστολή. Και λέει στον κύριο Πλεύρη, γιατί έχεις την πείνα 5.000 ανθρώπους για να μην παραδεχτείς ότι έκανες τη μεγαλύτερη αηδία. Mm-hmm. Αυτή ήταν η φράση την οποία χρησιμοποίησε. Το σημειώνουμε και αυτό. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Ξανθός έχει καταθέσει και ερώτηση στη Βουλή
για την επαναπρόσληψη, για να επανέλθουν αυτοί οι άνθρωποι. Υπήρχε ένα θέμα, επειδή είναι ανεμβολιαστοί και εδώ που τα λέμε, εντάξει, νοσοκομιακός και τα λοιπά, να μην εμβολιάζεται, το ένα θέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει παρέλθει τόσο πολύ χρόνο, έχει κυλήσει τόσο νερό στο αυλάκι που όλοι ζητούν και λένε ότι δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Η απουσία του, επειδή πολλοί από αυτού είναι και νοσηλευτές, ναι, ακριβώς, επηρεάζει και, και ακόμα και τα νούμερα, τα νούμερα των θανάτων στις μέρες. Γιατί είναι νοσηλευτές. Χρειάζεται αυτό το προσωπικό. Τώρα ότι δεν είχαν και δεν ήταν και τόσο δικαιολογημένοι, εμείς τους, το κόντρα τους έχει παρουσιάσει και τις θέσεις. Ήδη με στέρηση μισθού. Ναι, ναι, πάρα 3 χρόνια πόσο είναι. Σχεδόν 3 χρόνια. Και πια δεν είναι πια τόσο έντονο τη χρησιμότητα. Έχει κρυθεί ποιοι θα κάνουν τα εμβόλια, ποιοι δεν τα κάνουν. Έλα τώρα να σου πω και την είδηση της ημέρας, έτσι. Ο αρημάνιος καπνιστής Πολάκης έχει σταματήσει το κάπνισμα. Παραμία 4 συμπληρώνει σήμερα, το είπε στην. Γι' αυτό καμιά φορά εκνευρίζεται. Πάλι παραπάνω. Ήταν εκνευρισμένο το κάπνισμα, τώρα πάλι είναι εκνευρισμένο. Παρά τα όσα ακούω, λέει και χθες και σήμερα, θα προσπαθήσω να είμαι σήμερα, θα προσπαθήσω να είμαι ψύχρεμο, να δείξω ψυχραιμία, διότι σήμερα λέει συμπληρώνω παραμία 4 όπως το είπε, που έχω κόψει το τσιγάρο. Και μάλιστα είπε, προσέφερε και κάτι άλλο με νόημα, ότι έτσι σας κόβω και το παραμύθι ο Πολάκης καπνίζει. Okay. Και κόβει και το παραμύθι όλων των καπνιστών. Καλά κάνει και αυτοσαρκάζεται, θέλουμε... καλό είναι αυτό, δείχνει. Δυσκολεύεται όμως να ξέρετε έτσι. Να αυτοσαρκάζεται ή το κόψει για το καπνιστό. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες λοιπόν, αφού το κόβει Πολάκης μπορούμε όλοι. Τώρα είχαμε ξαφνικά βαρβάτα νέα με τις παρακολουθήσεις. Να δώσουμε προσοχή, γιατί είναι τόσες πολλές οι κουμπαριές, οι διαπλοκές και τα σκάνδαλα της κυβέρνησης, που το να κάνουμε νέα εικόνα είναι λίγο δύσκολο. Εγώ είμαι έτοιμος να σε ακούσω και να θυμηθώ όλο αυτό το κύκλωμα πως ήταν στημένο από το Μαξίμου και από τον κύριο Δημητριάδη. Τι ξέραμε μέχρι τώρα? Ότι το περίφημο Παρεδόρ το εμπορευόταν μια εταιρεία, η Intellex, η οποία είχε μια σύμβαση μέσω του ιδιοκτήτη της, του κύριου Μπίτζιο, με την εταιρεία Κρίκελ. Η εταιρεία Κρίκελ πουλούσε, είχε πολλές συμβάσεις, 7 συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο, στην πραγματικότητα επί της ουσίας για συστήματα ασφαλείας. Δεν είναι κάτι παράνομο να έχεις συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο, απλώς το αναφέρουμε. Αυτό ήταν πίγκα. Τι αποδείχθηκε λοιπόν? Αυτό ήταν πίγκασους. Πρέδατορ και πίγκασους. Παλιότερα. Λοιπόν, τι αποδείχθηκε λοιπόν? Ότι πίσω από την εταιρεία Κρίκελ δεν ήταν μόνο ο κύριος Μπίτζιος, τον ξέραμε, αλλά είναι και ο κύριος Λαβράνος. Πώς αποκαλύφθηκε αυτό? Από στοιχεία του, ο κύριος Λαβράνος είναι ένας άλλος επιχειρηματίας που έχει σχέσεις με τον κύριο Δημητράδη και με τον κύριο Μπίτσι. Πώς αποκαλύφθηκε αυτό? Από δημοσίευμα του Ευρωβουλευτή, του κυρίου Κούλογλου, στο site TVXS, όπου δείχνει εσωτερικά email. Και μην κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Με ρεπορτάζ το έγραψε. Με έγγραφα. Έβγαλε έγγραφα, τα οποία ήταν εσωτερικά email της εταιρείας, που έδειχναν ότι οι κύριοι Λαβράνος και Μπίτζιος, σύμφωνα με τον κύριο Κούλουγλου, προσπαθούν, ήθελαν να βάλουν διαχειριστή στην εταιρεία ένα Πολωνό δικηγόρο, τον Στάνισλαβ Πέλτσκαρ. Αυτός λοιπόν έκανε όλη τη γραφειοκρατία για να μπορέσει να διοριστεί ως διαχειριστής στην εταιρεία, στην Κρίκελ. Και τους ενημέρωνε, αυτούς τους δύο, για τη γραφειοκρατία και τι έκανε και πώς έκλεισε και όλα τα πράγματα. Το διαβατήριό του, το αθημί του και όλα αυτά τα πράγματα. Από αυτό προκύπτει ότι ο κύριος Λαβράνος, το καινούργιο πρόσωπο δηλαδή, εμπλέκεται και στην Κρίκελ. Όχι μόνο λοιπόν αυτά τα οποία ξέραμε μέχρι τώρα. Τι σημαίνει αυτό τώρα σε μια άλλη εκδοχή? Ότι ο εκπρόσωπος της Κρίκελ, ο οποίος είχε έρθει στη Βουλή, στην Εξεταστική Επιτροπή, την προηγούμενη Πέμπτη, ο κύριος Τρίμπαλης, φέρεται, ενδέχεται να έχει δώσει μια ψευδή κατάθεση. Διότι από ό,τι έχουμε μάθει, στην Εξεταστική Επιτροπή είπε ότι είναι διαχειριστής και ιδιοκτήτης της εταιρείας. Και ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτά η εταιρεία του με αυτά τα δύο πρόσωπα. Αυτό είναι κάτι που αύριο το πρωί η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία θα συζητήσει, θα συνεδριάσει για να καταθέσει ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, πριν την κατάθεση του κύριου Ανδρουλάκη, αυτό θα πρέπει να το διαχειριστεί. Άρα αύριο έχει μάτς το πρωί. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, ακόμα και αν δεν κληθούν, γιατί αυτό το αίτημα
της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν σίγουρα, γιατί το έχει ανακοινώσει, θα είναι να κληθούν οι κύριοι Λαβράνος και Μπίτζιος στην Εξεταστική Επιτροπή, ακόμα και αν δεν γίνει αυτό, από ό,τι έχει πει ο κ. Κατρούγκαλος, το ίδια πρόσωπα θα κληθούν να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία θα συνεδριάσει τον Οκτώβριο. Άρα σε πολύ λίγες μέρες. Και εκεί υπάρχει. Και εκεί επισημαίνει ο κ. Κατρούγκαλος ότι οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να επικαλεστούν απόρριτο. Έχει ποινικές συνέπειες ότι η ψευδής κατάθεση έχει ποινικές συνέπειες. Τα φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να επικαλεστούν τίποτα. Δεν έχουν ούτε πολιτικά πρόσωπα να επικαλεστούν, ούτε θεσμικοί παρόντες πρέπει να. Είπε ψέματα, δεν ήταν ότι δεν επικαλέστηκε τα απόρριτα. Το οτιδήποτε δεν μπορούν να επικαλεστούν. Υπόκεινται στον κανονικό ποινικό νόμο και πρέπει να ακολουθήσουν. Μας εξηγείς λίγο και το θέμα των κουμπαριών. Από ό,τι καταλαβαίνω από όλα αυτά τα νόματα που είπες, ο μόνος που δεν είναι κουμπάρος κάποιου είναι ο κύριος Στάνισλαβ. Οι σχέσεις Πελτσαγόνου. Ο κ. Στάνισλαβ Πέλτσκα. Είναι ο μόνος που δεν έχει κουμπάρο. Πολωνός δείχνει το όνομά του. Δημητρέβη είναι δεμένες με κουμπαριές. Μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Ποιος έχει παντρέψει, ποιον, τι έχουν κάνει τέτοια πράγματα. Είναι σχέσεις οι οποίες είναι προσωπικές σχέσεις στενά δεμένες και με αυτό το κοινό. Και ο κύριος Πλεύρης εμπλέκεται στην υπόθεση με τον κουμπαριόν. Ναι. Αλλά δεν έχει εμφανιστεί στο. Στην εικόνα του σκανδάλου, έτσι, των υποκλοπών. Βλέπω δεν έχει κάποια εμπλοκή σε αυτό το ζήτημα. Ενώ άλλοι, τα άλλα πρόσωπα, έχουν εμπλοκή σε αυτό το ζήτημα. Μην ξεχάσω να πω για τις τροπολογίες. Βεβαίως. Αλλά πριν πάμε στις τροπολογίες, άρα για να το καταλάβουμε και εμείς που δεν είμαστε τόσο καλοί στην παρακολούθηση σκανδάλων, τόσο εξασκημένοι, είμαστε, πώς το λένε, τρυφερά πόδια σε τέτοιες υποθέσεις. Έχουμε ένα κύκλωμα κουμπαριών που είναι το λιγότερο, το οποίο. Τα ίδια πρόσωπα επαναλαμβάνονται είτε στην Γκρίγκελ, είτε στην Ιντελέξα. Είτε στην Ιντελέξα. Είτε δηλαδή στα επίσημα. Στην εταιρεία η οποία έχει σχέση, προμηθεύει το ελληνικό δημόσιο με συστήματα ασφαλείας, είτε στην εταιρεία που έχει το παράνομο λογισμικό που έχει το Predator. Το Predator. Λοιπόν, οι τρεις τροπολογίες είναι από το κίνημα αλλαγής. Ναι, από το Πασόκ. Τις κατέβησε πρωί-πρωί, 8 η ώρα το πρωί. Τις κατέβησε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο συζήτησε στη Βουλή. Εκεί. Αυτό που είδαμε. Αυτό που είδατε πριν από λίγο. Τι λένε αυτές οι τρεις τροπολογίες. Έχει σημασία η μέρα που το κατέβησε, την παραμονή της κατάθεσης Ανδρουλάκη. Γιατί, διότι θέλει το Πασόκ να εκθέσει με αυτόν τον τρόπο τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν συνενεί, δεν σπρώχνει, ότι προχωράει στη συγκάλυψη. Τι λένε τρεις τροπολογίες. Ναι. Η πρώτη τροπολογία λέει ότι επιστρέφει στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ενώ τώρα είναι στον Πρωθυπουργό ακόμα. Μάλιστα. Ένα. Η δεύτερη αποδίδει ξανά στην ΑΔΑΕ το δικαίωμα που είχε έως και τον Μάρτιο του 2021. Πρέπει να είμαστε λίγο γρήγοροι να πάμε στον κύριο Λιγέρο για τεχνικούς λόγους. Στα φυγόμενα πρόσωπα ότι έχουν παρακολουθηθεί. Και η τρίτη ορίζει το πόσο θα μπορεί να γίνει η άρση του απορρίτου, δηλαδή θα πρέπει να έχει ονοματεπώνυμο, το λόγο, υπογραφές και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι επί της ουσίας τα οποία λένε οι τρεις τροπολογίες. Και οι τρεις τροπολογίες δεν συζητήθηκαν. Εντολή Μαξίμου στους βουλευτές και στον Υπουργό να μην συζητήσουν καθόλου για αυτές τις τροπολογίες, τις περάσαν έτσι.